Να είμαστε. Εδώ, εδώ είμαστε. Στα χαρακόμματα. Αμέσως να υπερασπιστούν οι άλλοι τη δήλωση για τους λιμενεργάτες. Καθένας στη δουλειά του. Αμέσως. Ποιος? Η Ασλάμα Τσαρτίδης. Για τους λιμενικούς. Για τους λιμενικούς τη δήλωση. Για... Του ξέφυγε. Για το λιμάνι. Τι? Ο Χρήστατος Τσαρτίδης έκανε την εκτίμηση ότι αφορούσε την υπόθεση του Νούρ Ουάν. Έκανε μια τέτοια εκτίμηση. Εκτίμηση είναι αυτή. Δεν μπορείς να πεις. Επειδή εμπλέκουν τον κύριο Μαρινάκη, εγώ δεν το έχω ακούσει αυτό. Ούτε εγώ το έχω ακούσει ποτέ. Είπε ο Τσαλτίδης ότι εμπλέκουν τον Μαρινάκη σε αυτό. Α, το είπε στον αερά. Ναι. Κακός, γιατί εγώ ούτε το έχω ακούσει, είναι άδικο. Ούτε το έχω διαβάσει. Άδικο να υποθεί κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό έκανε τη συγκεκριμένη δήλωση. Κάτω-κάτω έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Στο βόλιο του ΠΑΟΚ να σταματήσουν να στέλνουν mail, ναι. Να σταματήσουν να στέλνουν mail μέχρι να πάρουν κανένα σετ από τον Ολυμπιακό. Ωραία, δεν θέλουμε mail άλλα. Ωραία, πάμε παρακάτω. Πολύ αδύναμο σου να έρθει. Στο δεν ήμουν κακό. Στι λεπτομέρειε, εντάξει. Αν ήταν λίγο τα ποσοστά των διαγωνίων μου και να σου πω ποιο μα το πήρε το παιχνίδι. Αυτό Στεφάνου δεν φύγει. Αλλά τέλο πάντων θα αναλύσουμε μετά το παιχνίδι. Άσε τον Αγκάμε και αυτά. Εντάξει, ο Αγκάμε είναι ο Αγκάμε. Πόσα παίρνει, πάμε 200. 300. 300. Ναι. Εντάξει, τα βγάζει. Όσα παίρνει είναι ο. Όσα πήρε ο Σκόντρα, αυτό που δεν έπαιξε. Εντάξει, δεν πήρε ένα παίχτη. Ωραία, δεν είμαι σοκαρισμένο από τα 321. 926 εκατομμύρια χιλιάδες, ξέρω εγώ τι ήταν. Γιατί έχασα τα νούμερα. Από το τι, από τι σοκαρισμένο. Δώσαμε το λιμάνι, πήραμε το λιμάνι. Είμαστε λιμενεργάτες πλέον. Ο Ιβάν Σαββίδης και η κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει και θεωρεί, αποκάλυψε ο Χρήστος Τσαλτίδης ότι του ανήκει μόνο το 10% στην κοινοπραξία. Ναι, ο Τσαλτίδης θα ξέρει όλα. Αυτή είναι η μημάθεια, φίλοι. Ναι, είναι κακό πράγμα. Δεν είναι η μημάθεια στην παρούσα φάση. Είναι το τι θέλω εγώ να πιστέψω ότι συμβαίνει σε κάθε υπόθεση. Ναι. Τόσο πια το θέλει που ωραία. Πείθει τον εαυτό του ότι το ξέρει εγώ και ότι είναι έτσι. Θα ρωτήσω και όλους όσους πιστεύουν αυτό που είπε ο Χρήστατος. Από τη στιγμή που το είπε ο Χρήστατος είναι καμένο χαρτί, δηλαδή δεν το πιστεύει κανείς. Ωραία. Ναι. Θα ρωτήσω σε ποια επιχείρηση του Σαββίδης έχει το 10%. Πού έχει μπει με 10%. Υπάρχει δες τώρα μία επιχείρηση. Στο λιμάνι, εγώ θεωρώ ότι δεν έχει παραπάνω από το 15%. Έχει και πολύ περισσότερο, αλλά τέλος πάντων. Ναι, λοιπόν. Μιλάμε δεν για είναι... την κοινοπραξία των τριών μεγάλων εταιριών. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν είναι θέμα πόσο ακριβώς ποσοστό έχει όταν γίνεται η πρόταση για την αγορά του λιμανιού. Είναι πόσο θα έχει. Και στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων που αυτή η κοινοπραξία θα έχει το λιμάνι. Αλλά εγώ θέλω να θυμίσω κάτι σε αυτούς που βγαίνουν και λένε γενικά τα ξεπουλάνε όλα κλπ. Το λιμάνι, αν είναι έτσι όπως είναι και έχει κάποιες υποδομές, είναι γιατί τον προηγούμενο αιώνα Γάλλοι το έφτιαξαν για λογαριασμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που τότε ήταν στα τελευταία της. Ναι. Λοιπόν, το πήρανε και το είχαν για 40 χρόνια. Απλά επειδή μεσολάβησαν πολλά. Το χάσαν και οι Οθωμανοί το λιμάνι, χάσαν και τη χώρα τους εκεί, γιατί ήταν δική τους η περιοχή, έτσι. Ξαναπήραμε εμείς οι καλοί Έλληνες κλπ. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το πήρε η Ελλάδα. Δεν το έχουν οι Γάλλοι δηλαδή κακοί, το είχε η Ελλάδα. Αν εσείς πιστεύετε ότι όλα αυτά τα χρόνια, από το 40 φεύγα, που ξανά έγινε το ελληνικό κράτος μετά τον πόλεμο, μέχρι σήμερα, ναι, λειτουργούσε το λιμάνι σωστά. Σωστότερα από ό,τι λειτουργούσε τα προηγούμενα 40 χρόνια που το είχαν οι Γάλλοι. Ναι, να κάτσουμε να συζητήσουμε, ρε παιδί μου, ότι είναι επικίνδυνο. Επίσης, επειδή πολλοί χαραμοφάιδες θα χαλαστούν, ωραία, ας μας πούνε, γιατί διαδίδουν όργια, ας μας πούνε τι και πώς, τέλος πάντων. Έχει ακουστεί για το λιμάνι, ότι γενικά όλοι θέλαν να είναι υπάλληλοι στο λιμάνι. Ναι, ναι. Έχει ακουστεί. Ναι. Λοιπόν, τυχαία. Ναι, δεν νομίζω. Άρα λοιπόν, από εδώ και στο εξής, κάποια πράγματα έτσι κι αλλιώς αλλάζουν. Το θέμα είναι, θα αλλάξουν για το καλό της πόλης, για το καλό του εμπορίου. Κάποιοι διαδίδουν. Ότι το πήρε ο Σαββίδης για να μην είναι για το καλό της πόλης. Θα το δούμε. Ναι, ρε παιδί μου, φιλαράκια όμως που γενικά σχετίζονται με το εμπόριο και με τις εισαγωγές κλπ. Και μέχρι τώρα βγάζανε χτυκιό για να φέρουν μια εισαγωγή, να πάνε κάπου σε μια χώρα και μετά με το κοντέινερ, με το καράβι να φέρουν εδώ κάποια πράγματα. Βγάζαν χτυκιό τόσα χρόνια. Πιο πολλά τους έβγαινε η φάση με τον εκτελονισμό παρά με το να αγοράσουν τα εμπορεύματα και να τα φέρουν εδώ. Αν δηλαδή βγουν σε δύο χρόνια και σου πούν. Ότι σωθήκαμε, λύθηκε το πρόβλημά μας και πλέον κάνουμε δουλειές, πληρώνουμε φόρους, απασχολούμε κόσμο. Εσύ θα χαλαστείς δηλαδή. Θα πεις, το πήρε, εγώ είμαι Αριανός, το πήρε ο Σαββίδης που είναι παοξής και δεν γίνεται η δουλειά. Όχι, ρε φίλε, το θέμα είναι να δούμε αν θα γίνει κάτι για αυτή τη ρημάδα την πόλη. Επιτέλους. Χειρότερα μπορεί να πάει. Η αλήθεια είναι ότι λίγο δύσκολο. Δύσκολο θέλει. Δηλαδή, άμα το θέλεις, δύσκολο πάλι. Γι' αυτό σου λέω. Να μην έχεις δρομολόγιο π.χ.
για εδώ δίπλα. Αυτό σου λέω, ναι. Δηλαδή εδώ όποτε θέλουν να ανοίγουν, όποτε θέλουν να κλείνουν, όποτε θέλουν να κάνουν. Δεν είναι το θέμα της ημέρας, ήταν χθες αυτό. Ήταν ένας από τους μεγάλους στόχους του Ιβάν Σαββίδη. Εντάξει, τώρα τι θα κάνει, τι δεν θα κάνει. Πάντως αποδεικνύει ότι παραμένει σταθερός εδώ. Είναι και... παίχτης, ρε εσύ. Ναι. Είναι παίχτης. Είναι παίχτης, φίλε. Και ήταν ταργκάς του μεγάλους. Και βέβαια αυτό σφραγίζει και το ότι δεν κουνιέται από εδώ ποτέ. Εντάξει. Αυτό ποτέ. Δεν είναι λογικό να ενοχλεί. Ποτέ. Κάποιος. Γενικά. Εντάξει. Πάμε στα σημαντική... στο διατάφτα. Δηλαδή η είδηση είναι ότι καταδικάστηκε ο Ολυμπιακός, ρε φίλε. Καταδικάστηκε ο Ολυμπιακός, ξεκάθαρα. Ναι, εδώ και λίγες για ώρες. Όλες τις περιπτώσεις. Ό,τι κατηγορίες είχε εναντίον του. Καταδικάστηκε. Βγήκε η απόφαση από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Και είναι ένοχος. Πράγματι, έχει καταδικαστεί ο Ολυμπιακός και για τις 4 υποθέσεις που αφορούσαν τον αγώνα με την ΑΕΚ. Καταδικάστηκε και για εκτεταμένα επεισόδια στο γήπεδο. Καταδικάστηκε και την πράξη βίας σε βάρος του διαιτητή. Καταδικάστηκε και την πράξη της παράνομης εισόδου οπαδών στα αποδυτήρια των διαιτητών. Αυτό δεν το ξαναδεί ποτέ εγώ. Ναι, ούτε εγώ. Καταδικάστηκε ως κατηγορία και ως απόδειξη και ως γεγονός. Καταδικάστηκε και την πράξη βίας σε βάρος του βοηθού παρατηρητή και για πυρσούς και κροτίδες. Το σύνολο των ποινών για όλες αυτές τις υποθέσεις που αποδείχτηκε με βάση την απόφαση ότι έχει την ευθύνη η ΠΑΕ Ολυμπιακός είναι 4 αγωνιστικές και κλεισμένο, και κλεισμένο των θυρών και 150.000 ευρώ πρόστιμο. Μάλιστα υπάρχει και επιμερισμός, υπάρχουν συγκεκριμένες ποινές για κάθε παράβαση. Για τα εκτεταμένα επεισόδια, ποινή διεξαγωγής 2 αγώνων χωρίς θεατές. Για την πράξη βίας σε βάρος του διαιτητή, ποινή διεξαγωγής αγώνα, ενός αγώνα χωρίς θεατές. Για την πράξη της παράνομη, αυτό το αφήνω τελευταίο. Για την πράξη της βίας σε βάρος του βοηθού παρατηρητή, μόνο μία αγωνιστική χωρίς θεατές. Και ένα τελευταίο και φοβερό. Για την πράξη της παράνομης εισόδου οπαδών στα αποδυτήρια, χρηματική ποινή ύψους 50.000 ευρώ. Πόσα δηλαδή χαλάει ο Σαββίδης στα βαφτίσια ενός πέμπτου του ξαδέρφου. Και για την πράξη πυρσών, κροτίδων κτλ. Αφής κροτίδων, 10.000 ευρώ. Αυτές είναι οι τιμωρίες από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, που δέχθηκε ότι έχει την ευθύνη η ΠΑΕ Ολυμπιακός για όλα αυτά τα επεισόδια, άρα ότι υπάρχουν πράξεις βίας, κατά του διαιτητή, κατά του παρατηρητή, παρουσία οπαδών στα αποδυτήρια, εκτεταμένα επεισόδια. Δέχεται ότι ο πρώτος παρατηρητής, ο οποίος με την επιμελή του έκθεση ουσιαστικά έγραψε ψέματα και προσπάθησε να αθωώσει τον Ολυμπιακό, δέχεται λοιπόν τα ψέματα και τον τιμωρεί με διαγραφή από τον πίνακα παρατηρητών και παρόλα αυτά αποφασίζει ότι δεν αρκούν όλες αυτές οι ποινές για να αφαιρεθούν βαθμοί ή για να επιβαστεί η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Αυτό είναι το ζήτημα και το παράξενο σε όλη την υπόθεση. Μια ότι υπόθεση αποδείχθηκαν που δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ναι. Γίνονται διάφορες εκτιμήσεις. Άλλοι λένε, ξέρω εγώ, ότι από τη στιγμή που η πρωτόδικη είναι έτσι, δεν υπάρχει και δεν υπάρχουν και ιδιαίτερες ελπίδες για να αλλάξει κάτι. Mm-hmm. Δευτεροβάθμια. Άλλοι λένε ότι η πρωτοβάθμια ρίχνει τον μπαλάκι στη δευτεροβάθμια που θα έχει την ευκαιρία να ελέγξει περισσότερους ανθρώπους, να καταθέσουν περισσότερα στοιχεία, να ενταχθεί και το οπτικοακουστικό υλικό ή ό,τι συνέβη με αυτό και να μπουν στην κουβέντα πολλά θέματα τα οποία δεν πρόλαβε η πρωτοβάθμια να εντάξει στη δικογραφία. Άρα λοιπόν υπάρχουν οι πιθανότητες, λένε κάποιοι άλλοι, να τιμωρηθεί τελικά ο Ολυμπιακός με αφαίρεση βαθμού. Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ νομικά σε αυτή τη φάση. Μου φαίνεται πάρα πολύ παράδοξο το γεγονός ότι ενώ όλα αυτά τα που καταγγέλει ο ΠΑΟΚ έγιναν αποδεκτά, ακόμα και η παρέμβαση του ΠΑΟΚ στο δικαστήριο έγινε αποδεκτή, μάλλον έχουν γίνει δεκτά από το δικαστήριο, δεν επιφέρουν τιμή αφαίρεση βαθμού. Το θεωρώ πάρα πολύ παράξενο, γιατί απλούστατα έτσι όπως διαβάζουμε εδώ την απόφαση, πραγματικά δημιουργείται ένα τρομακτικό δεδικασμένο, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε πολύ μυστήρια μονοπάτια
Δηλαδή, άμα ξέρω εγώ πρέπει να πάρω ένα παιχνίδι γιατί θα πάρω το πρωτάθλημα, κάνω όλα αυτά, τα ζυγίζω, κοπανάω διαιτητές, παρατηρητές, β' παρατηρητές, γ' παρατηρητές, βάζω κόσμο μέσα στα αποδυτήρια να δίνουν χαστούκια. Και τρώω 150 χιλιάρια και 4 αγωνιστικές το καινούργιο πρωτάθλημα. Να ωραία. Δημιουργείται πολύ μυστήριο διαδικασμένο. Το οποίο βέβαια η δευτεροβάθμια νομίζω θα το λάβει υπόψη της. Επίσης είναι πολύ ανοιχτό το θέμα της δεύτερης δίωξης που θα γίνει εναντίον του Ολυμπιακού για άλλο παιχνίδι, το παιχνίδι με τον Πατανιά. Αυτό πλάκα πλάκα επειδή δεν το τσέκαρα. Πώς το συνδέει κάπως ο ΠΑΟΚ? Μα θα είναι καταρχήν ήδη τέτοιος, υπότροπος. Το συνδέει ο ΠΑΟΚ αυτό, ένα μετάλλο. Σου πράγμα. Αν το συνδέει στην έφεση που θα κάνει. Την υπόθεση Πλατανιά. Ναι, βεβαίως θέλει να το συνδέσει, αλλά η υπόθεση Πλατανιά είναι ακόμα στο Α. Είναι ακόμα στην αρχή. Ενώ είναι προγενέστερη, έχασε χρόνο. Ναι, για κάποιους λόγους. Τι για κάποιους λόγους, αφού είναι τόσες μέρες στο σιρτάρι. Φρόντισαν άνθρωποι ώστε αυτή η υπόθεση να αργήσει πάρα πολύ. Πάντως τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός. Έχει κριθεί ήδη για όλες τις πράξεις. Τιμωρήθηκε ο πρώτος παρατηρητής. Διαγράφηκε μήνυμα και προς όλους αυτούς τους παρατηρητές που εδώ και καιρό κατηγορούνται για τα ίδια πράγματα, για πλημελία άσκηση καθηκόντων σε αυτό το ίδιο γήπεδο. Τώρα είναι μικρή ποινή, μεγάλη ποινή, μπορεί να τον νοιάζει τον πρόεδρο της Ένωσης Κεφαλινίας, δεν τον νοιάζει, δεν ξέρεις, μπορεί να βρει άλλες αρμοδιότητες στην πορεία. Πάντως όλα αυτά δείχνουν πράγματα, γιατί ποιο ήταν το λεπτό σημείο της υπόθεσης? Ο ξυλοδαραμός, ο δεύτερο παρατηρητή. Δηλαδή, το αξιωματούχο, δηλαδή εκεί. Εκεί υπήρχε η διαφωνία και ήταν το λεπτό σημείο. Όλα τα άλλα τα δέχτηκε ο Ολυμπιακός. Τα δέχτηκε. Και παρουσία οπαδών τη δέχτηκε, όπως είπαμε, και την εξίευρωση του διαιτητή τη δέχτηκε. Και το μόνο για το οποίο φοβήθηκε και έκανε, έδωσε τη μάχη για να μην πάθει καμιά ζημιά, ήταν αυτή η υπόθεση του Λασκαράκη. Τι έγινε με το Λασκαράκη? Διπλή μαρτυρία. Άλλα ο Βαρσάμης, άλλα ο Λασκαράκης. Τι έγινε το δικαστήριο με αυτούς τους δύο? Διέγραψε τον Βαρσαμίο ως ψεύτη, δέχθηκε το Λασκαράκη. Άρα. Και παρόλα αυτά, ναι, η ποινή είναι αυτή η συγκεκριμένη, 150 χιλιάρια και 4 αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών. Εδώ είναι όλες οι ενστάσεις, εδώ είναι όλο το πρόβλημα. Εντάξει, εκτίμηση είναι των δικαστών. Θα δούμε στο δεύτερο βάθμιο, στο οποίο θα προσφύγει ο ΠΑΟΚ. Είναι γνωστό αυτό και ξεκάθαρο, το είπαμε από την προηγούμενη εκπομπή. Έχει και το δικαίωμα να ασκήσει έφεση. Ήδη προσέφυγε ο Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός λέει ότι θα προσφύγει. Βγάζει προς τα έξω ότι. Ναι, είπε ότι θα πάει και στην ΕΦΑ προχθές για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Mm-hmm. Κατά τη δίκηση της ΕΠΟ. Η υπόθεση συνεχίζεται. Σύντομα, και εφόσον θα υπάρχει ακόμα εκκρεμότητα σε αυτή την υπόθεση, και ενώ η άλλη τώρα ξεκινάει, σύντομα θα, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, θα έχουμε συμβούλιο στη Λίγκα με σκοπό να επικυρωθεί η βαθμολογία του πρωταθλήματος. Ψηφοφορία. Έτσι γίνεται πάντα. Ποιοι είναι υπέρ της επικύρωσης και ποιοι είναι κατά. Ας δούμε ποιοι θα είναι υπέρ της επικύρωσης. Βέβαια, βλέπετε δεξιά-αριστερά ότι ο Ολυμπιακός ήδη κάνει κινήσεις. Με κάτι μύγες. Μύγες είναι. Μύγας είναι το παίκτης του Πανατολικού. Γι' αυτό στον πληθυντικό, ναι, λέω. Ναι. Με κάτι. Κούτριδες κτλ. Κτλ. Κάνει τις κινήσεις του. Δημιουργεί το κλίμα. Μήπως να κερδίσει έτσι πάλι τη συμπάθεια και την ψήφο ομάδων. Οκ. Okay. Και αυτά γίνονται στο ποδόσφαιρό μας. Πάντως η υπόθεση όλη αυτή με όλα όσα κάνει ο Ολυμπιακός και γίνεται στο Καραϊσκάκης δεν τελείωσε. Ίσα-ίσα τώρα ξεκινάει. Τώρα ξεκινάει. Εντάξει, τώρα έχει στείλει διάφορα μηνύματα. Υπάρχει κράτος ή δεν υπάρχει, γράφει ένας φίλος. Άλλος θυμάται ότι για τη Ριζούπολη το 2003 έφαγαν δύο αγωνιστικές κτλ. Άλλος φίλος γράφει για την Πέμπτη, για τον αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, για τον νόμο της Τούμπας. Καλά, θα αφήσουμε αυτά τώρα. Ποδοσφαιρικά το θέτει. Ποδοσφαιρικά ασχολούμαστε μόνο. Ο ΠΑΟΚ, είπαμε, 6 φορές έχει κληθεί να ανατρέψει 2-0 σκορ και τις 5 έχει καταφέρει. Αυτό προφανώς εννοεί. Για τον νόμο της Τούμπας. Εμείς για αυτό το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό θα δώσουμε 3 εισιτήρια. Στις 2, άλλοι 3 τυχεροί θα κερδίσουν
την παρουσία τους στο γήπεδο του ΠΑΟΚ το βράδυ της Πέμπτης. FM γράφεται και ενώ αφήνετε ΠΑΟΚ κύπελο και όνομα τεπώνυμο στο 545-26. Αυτό με το θέμα με τις κάμερες είναι εκπληκτικό. Κάθε δύο ώρες αλλάζει το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες για το ποιος τελικά έχει κάμερες. Εγώ επειδή άκουσα την παρέμβαση, καρά παπά, χθες δεν κατάλαβα τίποτα. Τώρα στον Καζέτα, άλλο αποκλειστικό ρεπορτάζ, φοβερό το αποτέλεσμα, ότι τελικά δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας στους χώρους για τους οποίους συζητάμε. Δεν υπάρχουν. Οι κάμερες... Δεν είναι υποχρεωμένοι. Είναι υποχρεωμένοι βεβαίως. Και όμως αυτοί κατάφεραν να μην έχουν κάμερες. Και η αστυνομία να πετάει ετώ. Ναι, οι κάμερες της αστυνομίας είναι 14 συγκεκριμένα, 11 στον αγωνιστικό χώρο και 3 στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου. Όχι στα αποδυτήρια. Η αστυνομία έχει εκτεθεί σε αυτό που διαβάζεις τώρα. Στην έκθεσή της, όπου μεταξύ άλλων δεν αναφέρει και τίποτα που δεν είναι προσεγμένα διατυπωμένο, για να μην τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός. Στο κομμάτι της αθλητικής βίας που ξέχασε την άσκηση ποινικής δίωξης του εισαγγελέα για την υπόθεση με τον Πλατανιά. Η αστυνομία, η οποία δέχεται πειρά από τον Καραπαπά χθες στην Νόβα, ωραία, και δεν έχει βγει να πει κουβέντα. Πραγματικά σας ξεφτιλίζει. Καλά, στα μάτια μου βέβαια εξαφανιστήκατε τότε που ανεβάσατε 2.500 ανθρώπους εδώ πέρα για κλεισμένο θηρών παιχνίδι και εκείνα τα χειρονιτζάκια. Ο Καραπαπάς είπε χθες ότι οι 4 αστυνομικοί που τραυματίστηκαν από αστυνομικούς. Σας ξεφτιλίζουνε όσο δεν πάει άλλο. Τέτοιο ξεφτιλίκι. Αλλά να σου πω κάτι, φίλε, όταν εσένα σε ενδιαφέρει το ατομικό σου και δεν σε ενδιαφέρει, ξέρω εγώ, ολόκληρο ο κλάδος σου, καλά σου κάνουνε. Καλά σου κάνουν. Μια χαρά σου κάνουν. Μια χαρά. Και λίγα σου κάνουν. Είπαμε, δίνουμε 3 εστία για τον αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός του κυπέλου. FM γράφεται και ενώ αφήνετε ΠΑΟΚ κύπελο ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54526. Πάμε στους χορηγούς μας για την πρώτη ώρα στο ΠΑΟΚ 24, το ραδιοφωνικό. Αναδομό, η τεχνική εταιρεία. Γενέθλια έχει. 10 χρόνια κλείνει και κάνει 10 άτοκες δόσεις για κάθε ανακαίνιση. Μπείτε anadomo.gr, τηλεφωνήστε 2311-241-508 για να ενημερωθείτε για τα προνομιακά πακέτα και τις εκτόσεις στην Αναδομό. Και επειδή πολλοί αγώνες βρίσκονται στην τελική τους φάση, είχαμε βόλεϊ χθες, έχουμε μπάσκετ, έχουμε ποδόσφαιρο, στον Πειρατή θα πάμε και θα τα δούμε όλα αυτά, στις μεγάλες οθόνες του Πειρατή, πίνοντας μπυρίτσες και αυτά τα εκπληκτικά μπέργκερ που έχει ο Πειρατής. Σήμερα είναι Τρίτη και είναι και Metal Night. Είναι αφιερωμένη στην metal μουσική. Ο Παναγιώτης Καπελτζής διαλέγει τις μουσικές. Η Primator είναι 2-1. Πίνετε 2 μπύρες. Η Τρίτη είναι κερασμένη. Οι βαρελίσκες Primator στον Πειρατή, στη Διογένους 17, στην Κάτω Τούμπα. Έχουμε και λέμε το μεγαλύτερο τουρνουά MMA στην Ελλάδα, σε κλουβί μέσα. Η πιο δύσκολη πολεμική τέχνη, το πιο δύσκολο άθλημα, μάλλον η μεικτή πολεμικών τεχνών, το πιο δύσκολο άθλημα, το MMA, για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, ένα τόσο μεγάλο τουρνουά, το GFC, 13 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Μπορείτε να πάρετε εισιτήρια από το e-tickets, σε από 10 ευρώ ξεκινάνε, τζάμπα πράγμα, για να δείτε τους καλύτερους αθλητές της χώρας και αρκετούς ξένους που αγωνίζονται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Πάμε στο διάλογο γιατί ξεφύγαμε. Έχουμε και άλλα θέματα πέρα από αυτό το μεγάλο της σημερινής ημέρας. Έχουμε ρεπορτάζ από τη Ρουμανία, μια και είχε χθες, ήταν σε παιχνίδι στη Ρουμανία ο Λούμπος Μίχελ, και θα πάρουμε κάποιες πληροφορίες και για όλα τα υπόλοιπα με το που επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Ο πρόεδρος της Λάρισσας, ο κύριος Κούγιας, σε μια συνέντευξή του σχολιάζει όλη αυτή την διαδικασία. Λέει ότι η ποινή προβλέπεται βέβαια, γιατί υπάρχει αυτή η διαβάθμιση. Κάνει την εκτίμηση ότι μπορεί και να μειωθεί η ποινή στο δεύτερο βάθμιο και εκφράζει μια βεβαιότητα. Είναι βέβαιο ότι δεν θα υπάρχει επικύρωση της βαθμολογίας. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, δεν θα υπάρξει επικύρωση της βαθμολογίας όσον αφορά τη θέση του πρωταθλητή και των θέσεων των play-off που οδηγούν στην Ευρώπη, όσο υπάρχει υπόθεση που εκκρεμεί.
Είναι το αυτονόητο αυτό που λέει, ορίζεται τον ΚΑΠ. Απλώς το επιβεβαιώνει και πει το τώρα μπροστά μου. Αυτό δεν είναι θέμα ψηφοφορίας, δεν είναι. Θα μπει σε ψηφοφορία. Εντάξει, θα μπει σε ψηφοφορία και είναι το αποτέλεσμα βέβαιο. Γι' αυτό λέει θα πρέπει η Επιτροπή Εφέσεων να τοποθετηθεί άμεσα για το συγκεκριμένο θέμα. Εντάξει. Καταθέτει έφεση ο ΠΑΟΚ, να δούμε αν υπάρχει ανάλογη κίνηση από τον εισαγγελέα. Και η υπόθεση συνεχίζεται με μια αίσθηση ότι στο δευτεροβάθμιο θα ληφθούν υπόψη και περαιτέρω στοιχεία. Επαναλαμβάνουμε, είναι ακόμα φοβερό το ότι για αυτό το παιχνίδι δεν γνωρίζουμε επίσημα τη θέση της ΠΑΕΑΚ. Είναι... Δεν λέω ότι φταίει η ΠΑΕΑΚ. Δηλαδή, δεν λέω. Ήταν η ΠΑΕΑΚ. Okay, ναι, θα μπορούσε να αντιδράσει. Okay. Δεν την γνωρίζουμε. Λέω το αποτέλεσμα. Η μόνη θέση που εκφράστηκε για την ΠΑΕΑΚ την εξέφρασε ο Βρέντζος στο δικαστήριο και είπε «Εμείς γνωρίζουμε ότι η ΠΑΕΑΚ δεν έχει κανένα πρόβλημα και ευχαρίστηκε για τη φιλοξενία». Αυτό μόνο ξέρουμε. Δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη η πραγματική θέση της ΠΑΕΑΚ, επειδή όποια είναι αυτή. Παρουσιάστηκε την Δευτέρα υπόμνημα, σκεφτείτε τώρα πόσο σημαντικό είναι το να είχε δημιουργήσει θέμα η ΑΕΚ εκείνο το βράδυ. Να είχε δημιουργήσει θέμα, να είχε καταγγείλει, να είχε κάνει και δημοσιεύματα και δηλώσεις που θα μπορούσαν να προσκομιθούν στο δικαστήριο που δεν επέτρεψε την κατάθεση κάποιου ανθρώπου της ΑΕΚ. Δεν ξέρω. Λοιπόν, από τον ΠΑΟΚ τονίζεται ότι έχει μεγάλη σημασία ότι ο Ολυμπιακός αποδείχθηκε ένοχος σε όλες τις κατηγορίες. Σωστό είναι αυτό. Δηλαδή για την επίθεση στο διαιτητή, για την επίθεση στον παρατηρητή, για την παρουσία οπαδών στα αποδυτήρια, για τα επεισόδια εντός εκτός, ότι αποδείχθηκε ένοχος σε όλες τις κατηγορίες. Από τον ΠΑΟΚ τονίζουν βεβαίως ότι ο παρατηρητής που έγραψε με λίγες λεπτομέρειες το τι συνέβη στα αποδυτήρια τιμωρήθηκε πάρα πολύ σκληρά για ελλειπή έκθεση και διαγράφηκε. Χαρακτηρίζουν μετά από όλα αυτά την απόφαση και την τιμωρία, συγγνώμη, μικρή. Έτσι, και γι' αυτό ασκεί έφεση η ΠΑΕΠΑΟΚ, της οποίας οι θέσεις, η παρέμβαση έγινε αποδεκτή, η οποία πλέον έχει και δικαίωμα να ασκήσει έφεση. Τώρα για την υπόθεση του Ολυμπιακού Πλατανιάς. Είναι ακόμα στην αρχή. Είναι ποινική δικαιοσύνη, ακόμα δεν έχει μπλακεί η αθλητική δικαιοσύνη. Ο φίλος της ομάδας που βαράει κόσμο στα αποδυτήρια και ποντάρει στο γεγονός ότι οι παρτίδες με την ελληνική αστυνομία είναι άψογες, στέλνει μήνυμα «Κόρκα, βάλε τη φανέλα των Τούρκων και κλάψε πάλι». Έχω 10 φανέλες Μπεσίκτας, δε φίλε. Μπεσίκτας είμαι, τι να κάνω. Θα σου δώσω και αναφορά τι είμαι, βρεγελίο, υποκείμενο, φασισταριό. Γιατί το κάνω. Θα σου δώσω και όχι, δεν το. Βουλάνε και τρέλα. Αγαπητέ Σταύρε. Θα σου δώσω εγώ τώρα δηλαδή αναφορά για το τι θα κάνω. Συγχαμένε νεοέλληνα. Ο φίλος του Ολυμπιακού, ναι, κατάγεται από κάπου από Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. Μην το πεις, άνθρωποι μην έχουν πολύ κακές, κακές αναμνήσεις από τους Τούρκους. Κακές. Δεν είναι σαν εμάς που συνυπήρχαμε, ναι, στην άλλη πλευρά του Αιγαίου και ζούσαμε μαζί και δημιουργούσαμε πολιτισμό μαζί. Γι' αυτό και το να φοράς σε μια φαρέλα τουρκικής ομάδας τον πονάει πάρα πολύ. Εγώ ξέρω ότι αυτή η νοοτροπία τέτοιων συχαμένων οπαδών είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει, γιατί ποντάρουν πάντα στη λαμογιά, εντάξει, πάνε χτυπάνε τώρα παίχτες του Πλατανιά, δηλαδή δεν τρέπεσαι λίγο βρε, που βγαίνεις, βγάζεις και γλώσσα. Βγάζεις και γλώσσα βρε, σύχαμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, έχουμε το διαγωνισμό βεβαίως, 3 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. FM γράφεται και να αφήνετε ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και αποστολή στο 54526. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Αφήνουμε αυτό το μεγάλο για λίγο στην άκρη. Βεβαίως έχουμε το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, το οποίο περιμένουμε. Και να πάμε στη Ρουμανία. Πάμε να δούμε και αυτά τα μεταγραφικά ζητήματα.
Αρχικά έχουμε Γρηγόρη Ατρίδη στη μία γραμμή. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλα καλά. Μια χαρά. Και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο από το ProSport, έτσι, το site το οποίο αποκάλυψε με διάφορα στοιχεία και με φωτογραφίες και με ρεπορτάζ την παρουσία του Μίχελ χθες στον αγώνα της ΘΕΑΟΑ. Ελένη. Τον Κριστιάνο Σκουταρίου, ο οποίος χαρακτηριστικά από χθες αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ ήρθε για ψώνια στην Ρουμανία, με τα γραφικά ψώνια. Υπάρχει εκτενές ρεπορτάζ για την παρουσία του Λούμπος Μίχελ στο παιχνίδι της ΘΕΑΟΑ με την Βιτορούλ. Υπάρχουν διάφορα ονόματα που φέρεται να απασχόλησαν τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι πολύ καλύτερα θα μας τα πει και ο ίδιος. Κριστιάν, hello. Hello. Λοιπόν, Γρηγόρη, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το ρεπορτάζ του. Αν μπορεί να γνωρίζει, είναι στα πλαίσια των σχέσεων που έχει ο ΠΑΟΚ με τη ΘΕΑΟΑ, έδειξε ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρον, κλήθηκε, τι έχει μάθει για αυτή την παρουσία χθες του Μίχελ? Κριστιάν, the first question is, we have seen that Mr. Michel has traveled to Romania to watch a specific game. Could we say that there might be a cooperation between PAOK and ΘΕΑΟΑ? And also, do you know if the Romanians want any of the players of PAOK? Yes, Mr. Lubos Mihel came last night to ΘΕΑΟΑ Vitoru game. But from my information, the main target of Mr. Lubos Mihel is not a player from ΘΕΑΟΑ. Is actually a player from Vitoru. Vitoru is Gheorghe Hagi's team. Mm-hmm. And the name of the player is Florinel Coman. He's a young player, one of the best, if not the best, young players in Romania right now. He's 19 years old, a striker, an offensive left midfielder. Again, from my information, that's the player PAOK is really interested in. Also, there has been some talks with ΘΕΑΟΑ about one of the players from ΘΕΑΟΑ. His name is Tănase, Florin Tănase. But Gigi Becali, ΘΕΑΟΑ's owner, asked about 6 million euros for Tănase, and that is obviously a lot of money. PAOK is not interested in talking about Tănase, about ΘΕΑΟΑ's player. Mm-hmm. Mm, okay. Εντάξει, αρχικά να θυμίσουμε, το είπατε και εσείς πριν, ότι ο συγκεκριμένος συνάδελφος έχει αποκαλύψει γενικά πολλά πράγματα πάνω στο ταξίδι του κυρίου Μίχελ στην Ρουμανία. Αυτό που μας λέει είναι πως όντως έχει έρθει χθες για να παρακολουθήσει τον αγώνα της ΘΕΑΟΑ με την Βιτορούλ. Οι δικές του πληροφορίες είναι πως ο βασικός λόγος για τον οποίο έχει ταξιδέψει ο Μίχελ στη Ρουμανία για να δει αυτό το παιχνίδι είναι γιατί θέλει να τσεκάρει έναν ποδοσφαιριστή της Βιτορούλ και αναφέρεται στον Κομάν. Πρόκειται για έναν νεαρό επιθετικό ο οποίος κάνει πράγματα και θάματα στο πρωτάθλημα της Ρουμανίας και γενικά έχει βρει τρόπο με την απόδοσή του να ξεχωρίζει. Είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης, μπορεί κάλλιστα να αγωνιστεί και στα αριστερά στην επίθεση, έχει χρησιμοποιηθεί και εκεί. Τώρα, επειδή το ρωτήσαμε για το αν υπάρχει κάποια συνεργασία ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στην ΘΕΑΟΑ, μας είπε προφανώς και ότι και με την ΘΕΑΟΑ υπήρξε κάποια επαφή. Και έγιναν συζητήσεις για συγκεκριμένο παίχτη, ναι, όπως ξέρει εκείνος. Ναι, σύμφωνα με τις δικές του πληροφορίες, υπήρξε μια επαφή και με τους ανθρώπους της ΘΕΑΟΑ για τον Τανάσε. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται στα αριστερά στην επίθεση, ωστόσο η πλευρά του Μπεκάλι, για την οποία έχω μάθει και εμείς αρκετά από το καλοκαίρι για τις διαμαρτυρίες με τον στην υπόθεση Βαρέλα, ξεκαθάρισε στον ΠΑΟΚ ότι ο Τανάσε παραχωρείται με ένα ποσό της τάξης των 6 εκατομμυρίων ευρώ, οπότε κάπου εκεί ολοκληρώθηκαν και οι όποιες συζητήσεις για το φιλολογικό ενδιαφέρον που μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ. Ποια είναι η δική του άποψη για τον Κομάν? Είναι ποδοσφαιριστής που ήδη ξεχωρίζει, κάνει τη διαφορά και θα μπορούσε να σταθεί έτσι σε πιο υψηλό επίπεδο από τώρα, ή προβλέπεται πως στο μέλλον θα είναι καλός παίκτης, πολύ καλός παίκτης? Christian, we would like your help because you know more things about football in Romania.
Can you tell us in your opinion about Coman? Can you also describe the abilities of the player, the benefits and the drawbacks? And another question is, according to your opinion, is he ready to face the pressure of a bigger team? Is he ready to play in a higher level of football? Okay, so first of all, Coman is really young, and it's hard to appreciate his future abilities. But speaking for right now, for this moment, as I said earlier, he's one of the best, in my opinion, he's the best young player Romania has right now. He just turned 19 years old in this month. As I said, he's an excellent left attacking midfielder. He can also play as a striker. A great shooting ability, a great dribbling ability. He's still very, very, very young. He hasn't played in a higher level, not even in Romania, because Viitorul, his team, he only this year has managed to play among the best teams in Romania, and only this year Coman made the step to the first team of Viitorul. So it's hard to say if he's ready to go to the next level, to a team such as PAOK, where the pressure will be bigger and the expectations of him will be greater. Something extra. You told us that he's a winger. Can you tell us some things about his finishings? He's a great finisher, as I said earlier. He's one of the best shooters in Romania. He's very good at free kicks. He has a style almost like Cristiano Ronaldo when he's shooting the ball from free kicks, for example. He scored, if I'm not mistaken, he scored only 5 times in this season for Viitorul, and he made 5 assists, 5 passes for goals. Mm-hmm. That's about it as far as his qualities. He's a young, tall, quite good at heading. But he still has a lot more to prove, in my opinion, to make such a transfer. Κατανοητό. Okay. Λοιπόν, στο πρώτο κομμάτι, στο πρώτο σκέλος της ερώτησης που του κάναμε, μας είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να εκτιμήσω ποια θα είναι η εξέλιξη της καριέρας του Coman. Ωστόσο, μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι κατά την προσωπική μου άποψη είναι ο πιο ταλαντούχος νεαρός ποδοσφαιριστής που υπάρχει στο ποδόσφαιρο της Ρουμανίας. Έχει πατήσει μόλις τα 19, είναι ένας παίκτης ο οποίος δείχνει ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά. Σίγουρα όμως δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να εκτιμήσουμε το αν μπορεί να παίξει σε υψηλότερο επίπεδο, αν αντέχει την πίεση μιας μεγαλύτερης ομάδας, γιατί σκεφτείτε ότι αγωνίζεται, έχει ξεπεταχτεί ουσιαστικά στη Βιτορούλ, δεν έχει καταφέρει να αγωνιστεί και σε ομάδα με πίεση μεγαλύτερη ομάδα, σε υψηλότερο επίπεδο. Και μόνο φέτος στη Βιτορούλ. Ναι, ναι. Μας ξεκαθάρισε ότι φέτος ουσιαστικά η Βιτορούλ κατάφερε να κάνει πράγματα στην Ρουμανία. Και τώρα όσον αφορά τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, αγωνίζεται πάρα πολύ με μεγάλη ευχέρεια στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Εγώ του έκανα μια ερώτηση πρόσθετη για το αν είναι καλό στα τελειώματα και γενικά για να μας δώσει μια εικόνα να μας τον περιγράψει. Μας είπε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι γρήγορος, ο οποίος είναι πολύ καλός στα τελειώματα. Είναι αρκετά τεχνίτης όπως τον περιέγραψε. Έχει πολύ καλές στημένες φάσεις και μάλιστα ο τρόπος με τον οποίο εκτελεί τα στημένα θυμίζει και Κριστιάνο Ρονάλντο. Και κατά τα άλλα είναι αρκετά καλός στο τελείωμα με το κεφάλι. Αλλά φαίνεται ότι περιγράφει έναν παίκτη ο οποίος είναι αρκετά ταλαντούχος. Επανέλαβε ωστόσο και πάλι ότι δεν ξέρει αν μπορεί ο ποδοσφαιριστής ο συγκεκριμένος να κάνει τη διαφορά και σε υψηλότερο επίπεδο. Κατανοητό, δεν μπορεί να κάνει πρόβλεψη. Πριν κλείσουμε, Γρηγόρη, αν έχει πληροφορίες για το ενδεχόμενο να θέλει η Στεάουα παίξει τον ΠΑΟΚ, όπως έγινε με τον Χατζησαΐα πέρυσι το καλοκαίρι. Christian, do you know if Steaua wants any player of PAOK? Not really. From
what I've heard until now, they didn't announce anything official, and they do not want to buy expensive players. Steaua, in the last years, Steaua only bought the best players in Romania, the best players from other teams in Romania, and their strategy is to buy cheap from Romania and sell expensive outside the borders of the country. So I highly doubt it that Steaua will pay money for a player from PAOK, from Greece. Ωραία, να τον ευχαριστήσουμε. Thank you very much for that conversation. Okay. Okay, bye-bye. Αυτά λοιπόν από τον Ρουμάνο, ναι. Να διευκρινίσουμε απλά και το τι έχει απαντήσει η τελευταία ερώτηση που του κάναμε. Η δική του εκτίμηση είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από την πλευρά της Steaua για κάποιο ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Και θεωρεί ότι αυτό δεν ισχύει, γιατί συνηθίζει η Steaua να επενδύει σε ποδοσφαιριστές από ομάδες που αγωνίζονται στη Ρουμανία και είναι ομάδες χαμηλότερο επίπεδο από εκείνη. Και ο στόχος της είναι να αγοράζει φθηνά και να πουλάει ακριβά έξω από τα σύνορα της Ρουμανίας. Είναι μια πάγια στρατηγική της, οπότε δύσκολα μπορεί να ενδιαφερθεί και να αποκτήσει κάποιον ποδοσφαιριστή από τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Γρηγόρη, ευχαριστούμε. Και εγώ, καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Κατανοητό, μιλάμε για ένα πολύ καλό ταλέντο, για το οποίο δεν μπορεί να εγγυηθεί κάποιος στο μέλλον και αν θα μπορεί να κάνει τη διαφορά και τη βελτίωση κτλ. Το ότι πήγε ο ΠΑΟΚ και μπορεί να μίλησε για τον Κουμάν δεν σημαίνει ότι θα τον πάρει κιόλας. Ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να ενημερώνεται για όλα. Ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να κρατάει επαφές με όλους. Αυτό είναι το αυτονόητο. Και εμείς πιστεύουμε βεβαίως, όπως και πιο πολλοί, πλέον ότι ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να πάρει ποδοσφαιριστές, ηγέτες, προσωπικότητες που θα κάνουν τη διαφορά. Όχι ότι θα μείνει αδιάφορος για νεαρούς. Αυτό δεν γίνεται ποτέ. Δεν μπορεί να ενισχύσει. Και γι' αυτό ενημερώνεται για τους πάντες, όπως και αυτόν τον Κομάν, τον οποίο θεωρούν ότι είναι ο καλύτερος νεαρός στο ποδόσφαιρο της Ρουμανίας. Πάνω εδώ, Δημήτρη, να προσθέσουμε ότι η Βιτορούλ είναι μια ομάδα. Στην ουσία πρόκειται για μια ακαδημία ποδοσφαίρου του Χάτζη. Ξεκίνησε το 2009. Πρόκειται για μια ομάδα η οποία κάνει τη διαφορά στην Ρουμανία, με την έννοια ότι δίνει τόπο στα νιάτα και έχει καταφέρει μέσα σε 6 χρόνια όχι απλά να στέκεται καλά βαθμολογικά, αλλά και να πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Ρουμανίας. Μία λοιπόν από αυτές τις περιπτώσεις είναι και του Κομάν, ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, όπως είπε και ο δημοσιογράφος από την Ρουμανία, από τους καλύτερους της γενιάς του. Υπάρχουν και δηλώσεις του Χάτζη αναφορικά με την παρουσία του Μίχελ. Φιλοξενούνται σήμερα στον τύπο της Ρουμανίας. Ο ίδιος χαμογέλασε διάπλατα όταν ρωτήθηκε για την παρουσία του Σλοβάκου διευθυντή, αθλητικού διευθυντή του ΠΑΟΚ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η ερώτηση ήταν λοιπόν αν πωλείται και αν η παρουσία του κύριου Μίχελ σημαίνει κάτι. Ο ίδιος δεν θέλησε να πει πάρα πολλά, πέρα από το γεγονός ότι σαφώς και όλοι οι ποδοσφαιριστές μας πολλούνται, αλλά από εκεί και πέρα εξαρτάται από την προσφορά που θα, κάνει ο καθένας. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι εσείς τι λέτε, να μην τον πουλάμε. Το συμφέρει αυτή είναι η δουλειά του, όπως είπαμε. Η δουλειά του μέσα εισαγωγικά. Να δημιουργεί ο παίκτης, να τους πουλάει. Η Steaua έχει άλλη δουλειά, να παίρνει φτηνά, να αγοράζει ακριβά. Και ο ΠΑΟΚ έχει αναπτύξει επαφές με αυτή την πλευρά. Εντάξει. Και εντάξει, νομίζω ότι όλοι κάνουμε την εκτίμηση ότι ο ΠΑΟΚ μάλλον αγόρασε λίγο ακριβά την προηγούμενη φορά από τη Steaua. Αυτό βέβαια είναι και υποκειμενικό. Πάντως για όλα τα Βαλκάνια, ο ΠΑΟΚ είναι ένας πολύ καλός φίλος για όλες αυτές τις ομάδες. Έτσι. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με αναδομό με την τεχνική εταιρεία. 10 άτοκες δόσεις στα 10 γενέθλια της εταιρείας. Μπείτε αναδομό παύλανακένες.gr για πιο πολλές ιδέες. Κλείνουμε με μπειρατή και σήμερα υπάρχει βραδιά ποδοσφαίρου, βραδιά μπάσκετ. Όλα στις γιγαντοοθόνες στον πειρατή με άφθονη μπύρα και σήμερα σε μία ώρα, σε λιγότερα από μία ώρα, σε 5 λεπτά κληρώνουμε 3 εισιτήρια το αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ κύπελο και ονοματεπώνυμο στο 54526. Σιγά σιγά να μπαίνουμε και στο κλίμα αυτού του αγώνα. Αφού όμως με το που επιστρέψουμε αναφερθούμε στο σκεπτικό το οποίο έχουν ήδη στα χέρια τους όλοι οι εμπλεκόμενοι για την γνωστή απόφαση
που εδώ και 2-3 ώρες έχει προκύψει για την τιμωρία της ΠΑΟ Ολυμπιακός με 4 αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών και πρόστιμο 150.000 ευρώ. Σε λίγο με το σκεπτικό. Δεύτερη ώρα στο ραδιοφωνικό ΠΑΟ 24. Σήμερα, Τρίτη 25 Απριλίου, πολλά τα γεγονότα. Κορυφαίο προς το παρόν αυτή η απόφαση για την τιμωρία της ΠΑΕ Ολυμπιακός, που καταδικάστηκε για όλα τα γεγονότα που κατηγορούνταν, αλλά με μια ποινή που δεν είναι σαφώς η μεγαλύτερη, ούτε καν η δεύτερη μεγαλύτερη από όσες προβλέπονταν. Υπάρχει το σκεπτικό, ήδη το έχουμε και στο ΠΑΟΚ 24, βεβαίως το σκεπτικό υπάρχει σε όλους τους διάδικους, και δίνεται μια απάντηση γιατί η τιμωρία έφτασε μέχρι αυτά τα επίπεδα και δεν πήγε περαιτέρω. Μέσα από το σκεπτικό περιγράφεται. Θα το αναφέρουμε σε πολύ λίγο από τώρα. Δεύτερη ώρα με Ότο Καλογεράς μαζί μας πλέον για τα πάντα που αφορούν το αυτοκίνητο. Μιλάμε για ολοκληρωμένο συνεργείο με σέρβις, φανοπείο, βαφείο, 35 χρόνια συνεργασίας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ότο Καλογεράς, στροφή 3 Ανδρείας, Γρηγορού Λαμπράκη 27, στην παλαιά συμμαχική οδό Ρεοκάστρου, και τρίτο κατάστημα 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Θέρμης. Το τουρνουά GFC MMA στο Παλατάκι, 13 Μαΐου του 2017, τώρα δηλαδή, σε λίγες μέρες, σε δύο εβδομάδες και κάτι, στις 6 ώρα ανοίγουν οι πόρτες. GFC MMA, το μεγαλύτερο τουρνουά MMA στην Ελλάδα, σε κλουβί, πολύ ποιοτική μάχη με τους καλύτερους αθλητές, μπορείτε να το επισκεπτείτε στις 13 Μαΐου. Επίσης, Alter Ego, που θα εμφανιστώ μέσα στις επόμενες ώρες, να πάω να πάρω την καλοκαιρινή κολεξιόν. Alter Ego λοιπόν, ρούχα υψηλών προδιαγραφών, γαμπριάτικα, και όχι μόνο, casual, εμένα η δυναμία μου είναι τα casual εκεί. 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία και Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά, alteregofashion.gr. Λοιπόν, δεύτερη ώρα και με τα είδη υγιεινής φτύκας στην Καρατούμπα, Απόλλωνος 37-39 και επώνυμα πλακίδια ισπανικών και ιταλικών οίκων, 23-19-05-5-03. Μέσα το σκεπτικό υπάρχουν αρκετές απαντήσεις. Δεν το διαβάζουμε όλο, φτάνουμε στο κρίσιμο σημείο. Από την εκτίμηση της ανομωτή εξέτασης ως διαδίκου του νόμιμου εκπροσώπου της εγκαλουμένης ΠΑΕ Ολυμπιακός Ιωάννη Βρέντζου, διευθύνοντος συμβούλου αυτής, και της ενόρυξης εξέτασης του μάρτυρα Περικλή Λασκαράκη, βοηθού παρατηρητή, κτλ. Και όλων των στοιχείων που περιέχει δικογραφία, μεταξύ των οποίων φιλοαγώνα, έκθεση παρατηρητή, έκθεση διεύθυνση αστυνομίας, έγγραφο υπόμνημα ΠΑΕ Ολυμπιακός, έγγραφο υπόμνημα της προσθέτωσης παρεμβαίνουσας ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά. Στις 13 Απριλίου 2017 διεξήχθη ποδοσφαιρικός αγώνας του κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ των ομάδων των ΠΑΕ Ολυμπιακός και ΠΑΕ ΑΕΚ στο γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης. Αμέσως μετά την τέλεση του αγώνα, οι διαιτητές δέχθηκαν ύβρις στο χώρο έξωθεν των αποδυτηρίων τους από άτομα χωρίς διακριτικά ή διαπιστεύσεις. Με την παρέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων, οι διαιτητές εισήλθαν με ασφάλεια στα αποδυτηριά τους. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του διαιτητή Αναστάσιου Παπαπέτρου στο φύλλο αγώνα, δύο άτομα χωρίς διακριτικά που βρίσκονταν έξω από την είσοδο των αποδυτηρίων των διαιτητών τους εξύβρισαν με τις φράσεις «Μα σήμερα, τι κάνατε ρε?» και εμπόδισαν την είσοδο τους σε αυτά. Γεγονός που επιβεβαιώνει στην έκθεσή του ο παρατηρητής του αγώνα Θεμιστοκλής Βαλσάμης. Εκ των ανωτέρων ευρεστικών προς διαιτητές φράσεων, τις ξανασημειώνει, και το γεγονότος ότι στο γήπεδο δεν παρευρίσκονταν οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας ΠΑΕ ΑΕΚ, συνάγεται ότι τα εν λόγω άτομα ήταν φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας της εγκαλουμένης ΠΑΕ Ολυμπιακός και προέβησαν στις ανωτέρω πράξεις τους λόγω της ήττας της ομάδας τους στον εν θέματι ιδιαίτερη σημασία αγώνα ημιτελικού κυπέλλου Ελλάδος και μάλιστα στην έδρα τους. Τα προαναφερθέντα άτομα επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις, οι δύο, και στην προσπάθεια των τελευταίων να τα αποθήσουν τραυματίστηκαν 4 αστυνομικοί. Κατά δε την αποχώρηση των φιλάθλων από το γήπεδο, 50 περίπου οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας, συγκαλουμένης ΠΑΕ Ολυμπιακός, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, επιχείρησαν να εισέλθουν μέσω του χώρου των επισήμων
στο χώρο των αποδυτηρίων και σε εκείνων που βρισκόταν τα λεωφορεία των ομάδων, εξφεντενίζοντας πέτρες, κορτίδες, καπνογόνα και άλλα αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Με την παρέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων, η τάξη αποκαταστάθηκε και συνελήφθησαν 5 από τα οσάνω άτομα, ενώ τα υπόλοιπα τράπηκαν σε φυγή. Επιπλέον, όταν ο βοηθός παρατηρητή Περικλής Δασκαράκης, που κατέθεσε στο ακροατήριο ως μάρτυρας, μετέβη στο χώρο των αποδυτηρίων προκειμένου να ασκήσει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 καθήκοντά του, δέχθηκε κατά την είσοδό του στα αποδυτήρια φραστική επίθεση από άτομα της γηπεδούχου ομάδας, οι οποίοι τον απόθυσαν. Πέραν των ανωτέρων, δεν αποδείχθηκε ότι κατά τον βοηθού παρατηρητή ασκήθηκε η αδίποτε άλλη μορφή βίας, αφενός μεν διότι, αν και ο ίδιος αναφέρει ότι δέχθηκε λαχτίσματα παρουσία αστυνομικών υπαλλήλων, ουδέν σχετικό αναγράφεται στην έκθεση αστυνομίας. Αφετέρου δε, στο δεύτερο ημίχρονο, ο ίδιος βοηθός παρατηρητή εκτέλεσε κανονικά τα καθήκοντά του, πράγμα που δεν θα ήταν σε θέση να κάνει εάν είχε τραυματιστεί. Αυτή είναι λοιπόν η απάντηση. Αν οι κλωτσιές δηλαδή ήταν πιο αποτελεσματικές, θα έτρωγε και μείον 6 ο... Αν είχε τραυματιστεί, θα έφευγε από το γήπεδο, θα πήγαινε στο νοσοκομείο, δεν θα μπορούσε να ασκήσει καθήκοντά του. Αυτό λέει το σκεπτικό. Μέχρι εκεί τα υπόλοιπα είναι πάλι διαδικαστικά. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν ότι όλα για τα οποία κατηγορούνταν οι ΠΑΕ Ολυμπιακός αποδείχθηκαν και λαμβάνονται υπόψη απόφαση, και γι' αυτό βγήκε αυτή η απόφαση. Στο σημείο που αφορά το Λασκαράκι, και είναι ένα κρίσιμο σημείο, αναφέρουν ότι δεν χτύπησε τόσο όσο να μείνει εκτός, να φύγει, να πάει στο νοσοκομείο, να μην μπορεί να τελέσει τα καθήκοντά του στη συνέχεια του αγώνα. Και γι' αυτό δεν τιμωρείται με αφαίρεση βαθμών, αλλά τιμωρείται με όλες τις άλλες ποινές. Ξαναθυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε για τεκταμένα επεισόδια όλα αυτά εντός και εκτός με 2 αγωνιστικές, τιμωρήθηκε για την επίθεση στο διαιτητή με 1 αγωνιστική, τιμωρήθηκε για την επίθεση στον παρατηρητή με 1 αγωνιστική, για την οποία το σχετικό αναφέρει δεν αποδείχθηκε τραυματισμός του παρατηρητή, και τιμωρήθηκε για την παρουσία οπαδών στα αποδυτήρια, όπως περιγράφεται, με 50, το διαιτών, με 50.000 ευρώ πρόστιμο. Αυτή είναι η απόφαση, αυτό είναι το σκεπτικό πάνω στο οποίο θα ασκήσει έφεση η ΠΑΕΠΑΟΚ, που φυσικά έχει το δικαίωμα να ζητήσει μαρτυρίες και άλλων. Υπάρχουν 2 άτομα που μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι ο Λασκαράκης δέχτηκε κλωτσιές και κούτσενε, γιατί μάλλον αν κούτσενε είναι το κρίσιμο σημείο. Ωραία. Υπάρχει και ο Βασίλης ο Δημητριάδης και ο Καλόγυρος, ο τρίτος παρατηρητής των τηλεοπτικών. Την θέση του παρατηρητή τηλεοπτικών την ξέρουμε. Τη διαβάσαμε και στη Φόρτσα, την ακούσαμε, είναι γνωστή. Τη θέση της ΠΑΕΑΕΚ την υποθέτουμε. Δεν την υποθέτουμε ακριβώς, τέλος πάντων. Αυτό αφήνουν να εννοηθεί. Καλό είναι να ζητηθεί. Ναι. Αυτό είναι όλο το ρεπορτάζ για τη συγκεκριμένη υπόθεση που έχει ανοίξει, που έχουν αποδειχθεί πράγματα, που μάθαμε μετά από πολλές περιπέτειες ότι το Καραϊσκάκη είναι το μόνο γήπεδο στο οποίο δεν υπάρχουν τελικά κάμερες σε αυτούς τους κρίσιμους χώρους, έξω από τα αποδυτήρια των διαιτών. Και για την αστυνομία και όλες τις ευθύνες που έχει και σε αυτή την υπόθεση και στην υπόθεση του Ολυμπιακού Πλατανιάς, τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Τώρα θα έπρεπε να έχουν σε αργία τι μπαίνουν αυτοί. Τι είναι, απολύονται κιόλας, είναι μόνιμοι. Ναι. Ναι, ναι. Πώς είναι αυτό το πράγμα, πώς λέγεται. Τι είναι σε αργία. Αργία. Καμιά 50 αξιωματικοί θα έπρεπε να τεθούν σε αργία. Με αυτά όλα εδώ. Α, υπάρχει και θέμα διαθεσιμότητας, ξέρεις. Και διαθεσιμότητα. Μετά, ναι, και υπάρχει περίπτωση, ναι, να απολυθούν κιόλας μετά. Γιατί έχουν αλλάξει τα κόρια. Αλλά. Κοίταξε, αυτό ίσως πρέπει να γίνει τώρα μια μεγάλη αφορμή συσπήρωσης όλων των ανθρώπων του ΠΑΟΚ για να αντιληφθούμε λίγο τι είναι αυτό που αντιμετωπίζουμε.
Διότι δεν είναι σε ένα επίπεδο. Μια αστυνομία που είναι για πινελή και από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό αντιμετωπίζουμε. Σε ό,τι και να δεις την απόφαση, η αστυνομία είναι εμπλεκόμενη. Σε ό,τι και να δεις την υπόθεση του Πλατανιά, η αστυνομία είναι εμπλεκόμενη. Φίλος σχολιάζει, άρα με αυτή τη λογική, εφόσον και παίκτες του Πλατανιά δεν πήγαν στο νοσοκομείο. Πάλι δεν πρόκειται να είναι. Ναι, εντάξει, τρομοκρατήθηκαν αυτοί όμως. Ναι, είναι αυτό που στο λέγαμε παλιά όταν παίζαμε μπάλα. Είναι δεν είναι άλλο άρθρο. Είναι το άρθρο 19, είναι άλλο άρθρο. Mm. Για επηρεασμό μέσω βίας, νομίζω, σε εξέλιξη ενός αγώνα. Δεν είναι τελικά το Καραϊσκάκη έτσι όπως το περιγράφει ο κύριος Θεοδωρίδης, εκπρόσωπος των Ολυμπιακών. Από ό,τι αποδεικνύεται, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, πάντων, εσύ, αυτή είναι η υπόθεση. Δεν είναι, ακούστε λίγο να δείτε πώς έχει το έργο. Να, πούμε, να θυμίσουμε καταρχάς πριν πεις ότι όλες τις προηγούμενες μέρες ούτε θέση πήραμε, ούτε εκτίμηση κάναμε. Δεν ξέρουμε, δεν ξέραμε να κάνουμε εκτίμηση. Δεν είμαστε δικαστές. Εκτίμηση για δικαστικές αποφάσεις στο ποδόσφαιρο στη χώρα έκαναν μόνο οι Ολυμπιακοί στα καλά τους χρόνια. Όταν ήξεραν τα πάντα. Το αποτέλεσμα. Για το Γάζορο, για τη Λαμία, για όλους τους πάντες. Για το Πρωταθλητικό, για το Λαμία. Ειδική βαθμολογία ήξεραν. Για το Παναθηναϊκό. Μόνο εκείνοι μπορούσαν να κάνουν. Ο Νικολακόπουλος είχε γράψει πρώτος. Θα φάμε μείον 3 σε ειδική βαθμολογία. Εμείς δεν έχουμε τέτοιες. Ούτε δυνατότητες, ούτε. Δεν είναι η κολλητή μας στις επιτροπές να ξέρουμε τι γίνεται και δεν είναι. Εντάξει. Όποιος έκανε εκτίμηση, όποιος ήταν υπερβολικός, okay, θα φωνάζει. Εμείς καταγράφουμε εδώ την πραγματικότητα, βγάζουμε συμπεράσματα, καταγράφουμε τι κάνει ο ΠΑΟΚ, τι αποκαλύπτεται και διαβάζουμε. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε επισήμως να μην πιέσει την κατάσταση. Και επίσης, ωραία. Το ότι ο ΠΑΟΚ πίεσε, έφερε έστω και αυτή την τιμωρία των 4 αγωνιστικών. Ωραία. Οι οποίοι, αν μετρήσουν από την επόμενη χρονιά, αν δεν ανατραπεί δηλαδή δευτεροβάθμια και στο διαιτητικό η απόφαση αυτή της πρωτοβάθμιας, την επόμενη χρονιά θα έχει ο Ολυμπιακός 4 και κλεισμένων. Δεν είναι μικρή υπόθεση. Αν δεν κουνιόταν ο ΠΑΟΚ, δεν θα έχει ούτε αυτό. Έτσι όπως το πηγαίνανε. Ούτε μια αγωνιστική δεν θα τρώγανε. Έχουμε κάτι άλλο από αυτού. Τι να έχουμε από αυτού. Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος ζητάει το και μπαίνει το ευρωμόνιο για τα εισιτήρια. Έγινε η αρχή με τον Ολυμπιακό που επιτέλους τιμωρείται. Ο 3.33 μας γράφει αυτό που αναφέραμε για το σκεπτικό. Πολλά ακόμα μηνύματα για εισιτήρια του αγώνα που έχουμε αρχινακός. Στις 2 θα κάνουμε την κλήρωση. Σε λίγα λεπτά θα πάμε και στο παλατάκι γιατί ξεκινάει και η προετοιμασία των αγώνων Άρης ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Θα ακούσουμε δηλώσεις από εκεί. Για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο το σημαντικό είναι για τον ΠΑΟΚ ότι μπήκε ο Κάνιας. Δεν έχει κάτι άλλο. Έχασε πολλές προπονήσεις ο Ισπανός για ένα διάστρεμα. Προφανώς δεν ήταν τόσο απλό αυτό που έπαθε στη Λεωφόρο στο πρώτο παιχνίδι. Επιβεβαιώθηκε ότι ο Ζέκα δεν μπορεί να αγωνιστεί. Ορίστηκε ο Κίζας χθες ως διαιτητής από τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει αντίδραση. Δεν τους αρέσει. Δεν. Να διαλέξουν ποιο θέλουν. Ναι. Τι τους έκανε ο Κίζας, για πες. Ότι είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι το πρόβλημα. Που εγώ δεν το ξέρω. Σοβαρά μιλάω εδώ. Τώρα τα ακούω, πρώτη φορά τα ακούω. Τι λες, ρε. Αυτοί έλεγαν ότι δεν παίζει ρόλο η πόλη. Αυτό θυμάμαι κι εγώ. Τώρα όμως παίζει ρόλο η πόλη. Μετά το γύρισαν κιόλας γιατί είναι επίσημη διαρροή ότι τέλος πάντων δεν μας ενδιαφέρει, θα πάμε να κερδίσουμε. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Αφού Ζέκα ετοιμάζεται για τελικό. Έχουν πρόβλημα αυτό το σιγά. Έτσι λέει, δεν θα προλάβει να τελικό. Λέει και ετοιμάζεται για τελικό. Αυτό έχουν σίγουρα. Για να δούμε. Πώς θα τα απεξέλθουν στο κέντρο. Ή αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να εκμεταλλευτεί την απουσία του συγκεκριμένου πολύ σημαντικού ποδοσφαιριστή. Για τον πραγματικά του βγάλαμε το καπέλο στο παιχνίδι του πρώτου γύρου. Ήταν ηγετική η φυσιογνωμία του Ζέκα. Τέτοιο παίχτη με τα στοιχεία του Ζέκα δεν έχει. Με ό,τι σημαίνει. Ναι, γενικά, όχι μόνο το. Όλο το πακέτο. Εσύ, όλο ο τρόπος που ναι. Συμπεριφέρεται μέσα στο γήπεδο. Ναι. Μεγάλη απολία για τον Ολυμπιακό αυτό. Για τον Παναθηναϊκό. Για τον Παναθηναϊκό. Και ο Λέτο που έχει ένα ρόλο πολύ σημαντικό στον Παναθηναϊκό αυτού του Τετάρτου, 20 λεπτού. Δίνει μια. Θα κάνει άνω κάτω. Δίνει μια ποιότητα, έχει τελειώματα. Είναι και. Κράτημα μπάλα, θα σπάσει τα νεύρα. Σημαντική και αυτή η απουσία. Ο ΠΑΟΚ από απουσίες μέχρι στιγμής δεν έχει κάτι. Ο Μιστακίδης. Okay. Μιστακίδης είναι η απουσία. Είναι απουσία. Το πόσο, σε τι κατάσταση θα βρίσκεται ο Πρίγιοβιτς και τώρα και ο Κάνιας που υποτίθεται ότι έχασε προπονήσεις. Ωρα. Τι ώρα πήγε.
Πάμε γρήγορα στο παλατάκι, στο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ξεκινάει η προετοιμασία για τα παιχνίδια με τον Άρη. Ο Νίκος Ομοσκοβίτης είναι εκεί, έχουμε και δηλώσεις. Νίκο, καλό μεσημέρι. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Θα συνδεθούμε να ακούσουμε κατευθείαν τον Λίνο Χρυσικόπουλο, ο οποίος είναι έτοιμος να κάνει δηλώσεις, ενώ ψηράς που ξεκινάει ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ. Είμαστε. Από το Σάββατο και μετά, πλεονέκτημα έδρας ο Άρης, πρώτο μάτς στο Αλεξάνδριο. Είναι ένα μάτς που το περιμέναμε όλη τη χρονιά ουσιαστικά, γιατί στην αρχή της χρονιάς, αργά τα ψήματα, περιμέναμε στα play-off, το πιο πιθανό είναι τέταρτη πέμπτη θέση να είμαστε εμείς με τον Άρη. Όπως και έγινε, εντάξει, ένα μάτς που όλη η πόλη το περιμένει, ένα κλασικό ντέρμπι. Και να πω είναι και μια θέση που οδηγεί απευθείας στην Ευρώπη. Το κάνει ακόμα, πολύ, ακόμα πιο σημαντικό. Εμείς θα βάλουμε τα δυνατά μας και θα πάμε να διεκδικήσουμε την νίκη. Τίποτα λιγότερο. Το γεγονός ότι δεν είναι δύο φορές κατά κάποιο τρόπο στο Πάρι, το πλέον και γενικά για τη σειρά αυτή, τι θα έλεγε τα ποσοστά για τις ομάδες, ποια είναι. Θεωρώ ότι αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως μπούμεραγκ οι δύο νίκες που έχουν κάνει, αλλά επειδή γνωρίζω τους συμπαθές μου, θα είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι. Δεν θα παίξει κανένα ρόλο το 2-0. Σαν να είναι 0-0 οι νίκες θα πάμε εμείς. Ναι, ο Αντάς, πώς δίνετε στην ομάδα που έχει παίξει και ομάδα και ρυθμό τι σε αυτού που ετοιμάζεται, ας πούμε, και έκανε γνωρίζοντας τον αντίπαλο. Λόγω των δύο καινούριων παιδιών που ήρθαν στην ομάδα, θεωρώ ότι εμάς μας έκανε πάρα πολύ καλό το διαγώνισμα με τον Λαύριο και είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι για το μάτς του Άρη. Θεωρώ και όλες πίσω ότι ο Άρης έχει περισσότερη πίεση από εμάς. Μάτς παιχνιδιού βοηθήθηκε η ομάδα στα δυο μάτια με το Λαύριο σε με τις δύο προσθήκες που είχε. Τι χρειαζόταν να βάλει και κέρδη σε αυτό το μάτι. Νομίζω οι assist μας είναι πολύ ανεβασμένες σε σχέση με τα προηγούμενα μάτς και θεωρώ ότι δείξαμε πολύ καλό πρόσωπο στην άμυνα από μια ομάδα φύση επιθετική όπως θα λάβει. Δεχτήκαμε στην έδρα τους 65 πόντους και εδώ πέρα 60. Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη επιτυχία της ομάδας ήταν ότι αυτά τα δύο τρομερά αθλητικά παιδιά εγκληματίστηκαν κυρίως στην άμυνα και μαζί με τρομερή ενέργεια. Εντάξει, το έχουμε παρουσιάσει ξανά αυτό το πρόσωπο μέσα στη χρονιά, να ξεκινάμε λίγο μοδιασμένα. Αλλά το Λαύριο είναι και τέτοια ομάδα που 2-3 λεπτά να ολιγορήσεις θα σε τιμωρήσουν αμέσως. Εντάξει, ευτυχώς, αντιδράσαμε γρήγορα και δεν είχαμε ακριβώς τέλος στο μάτς. Όπως είπα, ότι θεωρώ ότι η έδρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά η πίεση που θα έχει ο Άρης θεωρώ ότι σοφαρίζει το αβαντάζ και δεν θεωρώ ότι είναι 50-50 για τους δύο. Εντάξει, ναι, έχουμε αποδείξει όμως ότι στο μέτρη γραμμές δεν παίζει το μπάσκετ, αλλά οι παίχτες και η ομάδα. Οπότε όχι, ναι. Θα πάει συχνότερα σε ψηλά σχήματα. Έπεσες αρκετά στο 3 με το Λαύριο. Πώς το βλέπεις αυτό? Αν δεν κάνω λάθος και όλες και με είχαμε και τρομερή διαφορά με τα rebound με το Λαύριο και μας βοηθάει πολύ να παίζουμε με άμυνες, με αλλαγές και να πνίγουμε τους αντιπάλους. Είναι πολύ σημαντικό που βρίσκεται ο Άσκα στο 4 και στο 5 γιατί μπορεί να μαρκάρει με μεγάλη ευκολία αγκάρ, οπότε τώρα ότι η άμυνά μας έγινε να μας πάρα πολύ. Εμείς θα τα προτιμούσα να ήταν αυτή η σειρά στα 5 και οι επόμενες τις 2. Αλλά... θα το φτάσουμε. Λοιπόν, αυτά από τον Λίνο Χρυσικόπουλο. Ο Λάος έχει να πει για την σειρά που ξεκινάει ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ και τα προηγούμενα παιχνίδια με το Λαύριο.
Πολύ, πολύ απότομος, λακωνικός. Και πάλι αυτό ήταν ομιλητικό σήμερα. Α, ναι. Εντάξει. Ναι, ναι. Σε πιο πριβέ είναι πιο καλά. Τώρα έχει πολλές κάμερες εδώ, που δεν νομίζω λίγο κομπλά. Είπε πάντως έτσι κάποια πράγματα που είναι σημαντικά, γιατί πράγματι νομίζω ότι όλοι περιμέναμε εδώ και πολλούς μήνες αυτά τα παιχνίδια. Ναι, όντως έτσι είναι. Καλός ή κακός, είναι τα μάτια της χρονιάς. Δεν υπάρχουν άλλοι μεγαλύτεροι στόχοι. Εκεί η τριάδα, η τετράδα είναι και για τις δύο ομάδες. Και νομίζω είναι τα σημαντικά σε αυτά που στάθηκε και ο Φυσικόπουλος ήταν. Ρωτήθηκε βέβαια ότι ίσως αυτή η σειρά με το Λαύριο να βγει σε καλό για τον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Το γεγονός δηλαδή ότι έβαλε άλλα δύο παιχνίδια τους δύο καινούριους. Ότι δεν καθόταν και αυτός 10-15 μέρες. Ίσως να αποδειχθεί ακόμα και κλειδί στη σειρά με τον Άρη, η οποία δεν είναι μεγάλη σειρά, γιατί και εδώ είναι σε δύο νίκες πάλι. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αν μία από τις δύο ομάδες έχει καλύτερο ρυθμό, αυτό είναι ο ΠΑΟΚ τώρα, ναι, που μιλάνε, ναι, τουλάχιστον για το πρώτο παιχνίδι. Νομίζω ότι κάθε φορά όλοι οι προπονητές λένε ότι προτιμούν να παίζουν και να έχουν ένα ρυθμό από το να κάθονται, ακόμα και σε περίοδους ευρωπαϊκών αγώνων λένε ότι είναι καλύτερα. Ναι, και δεν είναι τυχαίο ότι. Μετά... Και ο ΠΑΟΚ φέτος με το που έχασε την Ευρώπη έχασε ακριβώς, τη φόρμα του. Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Δηλαδή ο κακός μήνας που έγινε μετά την Τενερίφη ήταν από αυτό το πράγμα. Που η μεταφορά από το παιχνίδι ήταν τρεις μέρες σε μία εβδομάδα. Επίσης έχει ένα δίκιο ότι έχουν αυξηθεί οι ασίστ του ΠΑΟΚ. Παρότι δηλαδή. Καταρχάς ο Μακφάντεν έχει γίνει αρκετά πιο ομαδικός πλέον. Σίγουρα. Ο Αυστραλός το παλεύει να εγκληματιστεί λίγο. Πάντως ο ΠΑΟΚ βγάζει πιο ομαδικές φάσεις τώρα τελευταία και με τον Άσκα. Τα πιο ψηλά σχήματα τον βοηθούν και στην άμυνα να γίνονται αλλαγές και στα rebound. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι, όπως τα είπε ο Χρυσικόπουλος, ήταν χρήσιμες οι τοποθετήσεις. Και είναι πραγματικά έτσι ότι η ομάδα με τους δύο καινούργιους παίκτες έχει βάλει πολλά περισσότερα στοιχεία στο παιχνίδι της. Τα οποία στα καλά της διαστήματα στα παιχνίδια με το Λαύριο φάνηκαν. Δηλαδή στα δύο δεύτερα ημίχρονα με το Λαύριο ο ΠΑΟΚ είχε πραγματικά πολύ γεμάτη εμφάνιση. Και στα δύο ημίχρονα με το Λαύριο είχε τα κακά ξεκινήματα και στο πρώτο μάτς και στο δεύτερο, αλλά είχε πολύ καλά διαστήματα στο δεύτερο ημίχρονο που όχι μόνο είχε πάει μπροστά στο σκορ, αλλά έκανε και ένα μεγάλο επιμέρους σκορ για αυτόν και έφτασε σχετικά εύκολες νίκες. Βέβαια στο παρέντε σπορ, άμα έχει κανένα πεντάλεπτο δεκάλεπτο νεκρό διάστημα και ξεφύγει ο γηπεδούχος με τη βοήθεια του κόσμου, μετά δεν είναι εύκολο να γυρίσεις. Έτσι, εκεί είναι άλλα τα δεδομένα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Εκεί χρειάζεται 40 λεπτά συγκέντρωση, γιατί εκεί δεν έχεις να αντιμετωπίσεις μόνο έναν αντίπαλο, που okay, είναι καλύτερος για το Λαύριο, ναι. Έχεις να αντιμετωπίσεις και μια εξωτερική ατμόσφαιρα. Εντάξει. Έχουμε μια εικόνα από τα παιχνίδια της κανονικής περίοδου, αλλά νομίζω ότι αν δηλαδή κοιτάξουμε πίσω στο πρώτο μάτς που έγινε στο Παλέ στην κανονική περίοδο και ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει τότε, είναι δύο εντελώς διαφορετικές ομάδες, ναι, ναι. Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης από τότε. Ναι, ναι, ναι. Κακό για τις δύο το ότι έγινε ότι έγινε μέσα στη χρονιά και έχουν αλλάξει τόσο πολύ. Τώρα για τον ΠΑΟΚ βέβαια δείχνει να είναι πιο δυνατός τώρα. Για τον Άρη δεν ξέρουμε. Τι είναι ο Άρης τώρα, τι κοίταξε, για τον Άρη δεν ξέρουμε, γιατί είναι και αυτό το κομμάτι της νέας εβδομάδας που είχε την ξεκούρευση στο πνεύμα της προετοιμασία και περιμένουμε σε αυτά τα παιχνίδια. Έχει βάλει ένα καινούριο παίχτη, ναι, τον Αμερικανό Άφοντα Σκοτ, ο οποίος έχει έρθει ως σκόρερ. Οκ, έχει έρθει από τη Φιλανδία, αλλά σε κάθε περίπτωση ένας παίχτης που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του. Οπότε είναι μεγάλο ερωτηματικό το ότι θα δούμε κυρίως το πρώτο παιχνίδι νομίζω. Μετά νομίζω ότι οι ομάδες θα τη βρουν τη σειρά τους και την άκρη τους για το πώς θα πάνε τα μάτς. Έπρεπε να δούμε πιο πολλά μάτς. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Εντάξει. Ναι, και εγώ αυτό νομίζω. Και εγώ αυτό νομίζω. Νομίζω θα έχει πιο ενδιαφέρον για όλους. Νομίζω να πήγαινε σε πέντε παιχνίδια. Σε πέντε παιχνίδια, σε τρεις νίκες τέλος πάντων. Θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και είναι και πιο πολλές πιθανότητες να αποδειχθεί πραγματικά ο καλύτερος στις τρεις νίκες. Έτσι. Τέλος, εντάξει, αφού δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι παραπάνω οι δύο ομάδες. Έχουμε κάποιον άλλο που θα μιλήσει ή όχι? Όχι, δεν θα ακούσουμε κάποιον άλλο στον αέρα. Ο Τσόχλας είναι ok για να παίξει, να είναι το παιδί μας. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι σημαντικό που να τον αφήσει έξω από το παιχνίδι με τον Άρη. Εντάξει, έχει ένα θέμα στη μέση του από χθες, αλλά δεν είναι κάτι που να τον αφήσει εκτός. Είναι κάτι πολύ σοβαρό. Μάλιστα. Ωραία, Νίκος, ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά, γεια. Έχουμε ακόμα αρκετές ημέρες για τον μπάσκετ, δηλαδή μέχρι το Σάββατο έχει πράγμα. Θα γίνουν πολλά γενικά στον ΠΑΟΚ. Ναι. Έχει και ποδόσφαιρο. Είναι το μάτς ποδοσφαίρου το οποίο κυριαρχεί. Βόλεϊ Παρασκευή.
Βόλιο Παρασκευή για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει μια νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό που φέτος είναι σαφώς καλύτερος. Πιο ακριβή η ομάδα, πιο έτοιμη η ομάδα. Πιο πλήρης. Γιατί ναι, δεν είχε προβλήματα μέσα στη χρονιά. Υπάρχει διαφορά. Ξεκάθαρα. Και φυσικά δεν θα αποδοθούν τώρα ευθύνη στον προπονητή. Δεν φταίει ο προπονητής για αυτή τη διαφορά στο ρόστερ, στην απόδοση. Ποιος? Ο Ελγκέτα. Γιατί και χθες ο Ελγκέτα έλεγε τώρα δεν θα είμαι καλός, ξέρω, θα φταίω εγώ κτλ. Δεν είναι έτσι. Δεν φταίει ο προπονητής. Χθες εγώ νομίζω πληρώσαμε την διαφορά κλάση στο διαγώνι. Αυτό πληρώσαμε. Όχι κάτι άλλο συγκλονιστικό δηλαδή. Εντάξει. Στα δύο πρώτα σετ. Ότι οι κόντρα μπάλες οι καρδικές τους ήταν οι πιο αποτελεσματικές λόγω αγκάμες, οι σκοτωμένες επιθέσεις. Μας έπεσαν τα στατιστικά του Ντάντε, ήταν σε κακή μέρα χθες που το χρειαζόμασταν λίγο παραπάνω. Στην υποδοχή ήμασταν πάρα πολύ καλή γενικά. Για να δούμε αν μπορεί να αλλάξει η εικόνα αυτής της σειράς και ο ΠΑΟΚ να είναι ανταγωνιστικός. Ήταν πιο ανταγωνιστικός σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Όχι. Σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι στο Ρέντζο Πρωτάθλημα δεν ήταν πιο ανταγωνιστικός. Το πρώτο παιχνίδι στο πρωτάθλημα με Σακόγλου πάλι χωρίς διαγώνιο ήταν καλύτερος. Χάσαμε 3-1, αλλά τα παλέψαμε πολύ. Ναι. Είχαμε πάρει το πρώτο. Ναι, τότε ο Ολυμπιακός όμως δεν ήταν τόσο δεμένη ομάδα όσο ήταν μετά όταν το συναντήσαμε. Ο Αγκάμες έχει πάρει φορά. Αυτό. Έχει πάρει 94% φορά. Στην επίθεση, πώς θα παίξεις. Βλέπεις δηλαδή ότι μπορεί να καρφώσει πάνω από τον μπλοκ. Μιλάμε για ποιότητα τεράστια. Σε να πάει διακοπές ο άνθρωπος. Ναι. Λοιπόν, αυτά και με το μπάσκετ και με το βόλεϊ. Αποθεώνει τη γυναίκα του στις δηλώσεις. Ο Αγκάμες. Ναι, και έχω την καλύτερη γυναίκα και τέτοια. Δεν μπερδεύτηκε σαν τον άλλον να πει και την κόμενα και τη γυναίκα. Μόνο τι έλα έκανε. Δείχνει και τη γυναίκα στο μεταξύ τη. Δεν πούτε Αγκάμες, είναι 2 μέτρα παλίκαρο. Πάμε σε αυτό, θα έχει κανένα μοντέλο. Βλέπει τη θεία την κούλα στο πιο σκούρο. Λε, φίλε, κάτι έγινε. Για τέτοια αποθέωση. Αφού πιάσαμε και τα άλλα αθλήματα, βλέπω εδώ στο ΠΑΟΚ 24 ότι κατατέθηκε ένσταση για τον αγώνα ΠΑΟΚ 6 στο χάντμπολ για αυτή την τελευταία φάση. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα τι είχε γίνει στη φάση. Είχε την μπάλα ο ΠΑΟΚ, έκαναν φάουλ οι παίκτες της ΑΕΚ. Εκεί ο χρόνος δεν σταματάει, ο χρόνος κυλούσε και ο διαιτής διέταξε να εκτελεστεί 3 φορές το φάουλ. Δεν άφησε τον ΠΑΟΚ να τρέξει. Και κυλούσε ο χρόνος και πέρασε ο χρόνος. Ήταν πολύ παράξενη απόφαση. Δεν συνηθίζεται, δεν δίνεται. Εντάξει, τώρα με την αίσθηση δεν νομίζω ότι μπορεί να βγει άκρη. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ κέρδιζε με 6 γκολ και δεν πήρε το μάτς και έμεινε εκτός play-off. Μιλάμε για αποτυχία τη ομάδα. Ο ΠΑΟΚ, παρά το καλό ρόστερ που έχει, από όσα καταλαβαίνουμε από χάρτ, μπορεί έχει κακή ομάδα. Λέει. Κακή εννοώντας ότι σε σχέση με το ρόστερ που έχει δεν αποδίδει ομαδικά όπως θα έπρεπε. Απέτυχε. Απέτυχε το να μην μπει αυτή η ομάδα στη τετράδα, είναι αποτυχία. Πήρε φυσικά το κύπελο, ξέρω. Πήρε το κύπελο, εντάξει. Που είναι. Ναι. Ό,τι και να πει. Εντάξει, είναι... πάλι καλή ο κύπελο γιατί απέκλεισε και Ξινή και Δούκα στη διάρκεια. Εντάξει. Παρότι πήγαν να κάνει και δύο Φίλιππου. Ας δούμε τη συνέχεια και αν μπορεί να διατηρήσει ομάδα υψηλού επίπεδου και στο handball, όπως το ίδιο θα αναρτιόμαστε και για το βόλεϊ στην πορεία της χρονιάς. Θυμίζουμε. Κήρυξε τα λεφτά όλα στον Πασαδόρο και τον Διαγώνη. Τι είχε πει ο. Τα λεφτά ποιος θα τα βάλει. Ξέρω εγώ. Τι είχε πει ο πρόεδρος του ΑΣ, ότι δεν θα πάει για να κάνει με τον Σαββίδη μια συνολική κουβέντα για τα δικαιώματα. Θα πάει και θα μιλήσει για κάθε τμήμα ξεχωριστά. Με στόχο κάθε τμήμα να πρωταγωνιστήσει. Αυτό είπε. Έξυπνο. Δεν θα πάει να του πει. Είχαμε μια συμφωνία 600.000 να την κάνουμε 700 ή πόσα μπορεί να την κάνουμε. Θα πάει και θα πει το βόλεϊ για να πρωταγωνιστήσει αυτό, το handball αυτό, το πόλο αυτό και θα πάρουν απόφαση. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η διαδικασία αυτή γιατί είπαμε ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Κλείνουμε. Πάμε να κάνουμε την κλήρωση για τα 3 εισιτήρια. Του αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός έχουμε 42 συμμετοχές. 3 νούμερα συνάλεφε. Χριστό, 24, 32 και 40. Ωραία. Πάμε λίγο στους. Λοιπόν, να πω εγώ χορηγούς για να βρει ο Δημήτρης ποιοι είναι οι τρεις φίλοι που κερδίζουν τα εισιτήρια. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα Alter Ego με 2 καταστήματα. Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12 και Πασαλίδο 85 στην Καλαμαριά. Φτύκας ήδη υγιεινής στην Απόλλωνος 37-39 στην Κατωτούμπα, ανοιχτά ώρες καταστημάτων.
Πηγαίνετε εκεί και διαλέγετε επώνυμα πλακίδια ισπανικών και ιταλικών οίκων και σας έρχονται και δωρεάν στο σπίτι. Και ότο καλογερά στο ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων και για σέρβις και φανοπείο και βαφείο και ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάσταση αν χρειαστεί. Δύο καταστήματα, Γρηγόριου Λαμπράκη 27 στην στροφή Τριανδρίας και Εσπερίδων 19 στην παλιά συμμαχική της Ωρεοκάστρου. 2310-690-497 το τηλέφωνο του ότο καλογεράς. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης, πρώτος νικητής, ο κύριος Σπανός, δεύτερος, το 78, και ο κύριος Τσιντσάρης. Τσιντσάρης, ναι, Κωνσταντίνος. Ο τρίτος νικητής, Τσιντσάρης, Σπανός και Τριανταφυλλίδης, οι τρεις που κερδίζουν και θα είναι απόγευμα, βράδυ, Πέμπτης, στην Τούμπα για τον μεγάλο αγώνα κυπέλου κοντά στο Παναθηναϊκό, με τον οποίο θα ασχοληθούμε αρκετά και στην αυριανή εκπομπή, βεβαίως. Αυτά προς το παρόν. Και πάλι αύριο με ΠΑΟΚ 24 ραδιοφωνικό λίγο μετά τις 12.